Στο μεταξύ, παγκόσμια ανησυχία προκαλεί ο συναγερμός που έχουν σημάνει οι Αμερικανικές υπηρεσίες για την πιθανότατη πυραυλική επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Σε δηλώσεις, ο πρόεδρος έστειλε μήνυμα στην Τεχεράν, υπογραμμίζοντας ότι είπα σε κάθε περίπτωση θα σταθούν δίπλα στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, το Ιράν δεν έχει κρύψει ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε αντίπεινα μετά το Ισραηλινό χτύπημα στο προξενείο του στη Δαμασκό, όπου σκοτώθηκαν 7 υψηλόβαθμα στελέχη των φρουρών της Επανάστασης. Με προπαγανδιστικά βίντεο που δείχνουν εκτοξεύσεις πυράβλων, το Ιράν δείχνει τα δόντια του στο Ισραήλ και τους συμμάχους του. Η Ουάσιγκτον λέει ότι η Τεχεράνη ετοιμάζει επίθεση εναντίον του Ισραήλ ως αντίπεινα για το χτύπημα στο προξενείο της στη Δαμασκό, όπου σκοτώθηκαν 7 υψηλόβαθμα στελέχη των φρουρών της Επανάστασης. I want to get this confirmation, but my expectations sooner than later. What is your message to Iran in this moment? Don't. Οι σύμμαχοι του Ιράν στην περιοχή, όπως η Χεσμπολάχ στο Λίβανο και οι Χούθοι στην Ιεμένη, ενδέχεται να λάβουν μέρος στην επίθεση. Μεταδίδουν αμερικανικά μέσα, επικαλούμενα πηγές που δεν κατονομάζουν. And a number of US officials as well telling CNN that they have intelligence that the Iranians have been moving assets, military assets and weapons inside the country, including drones, cruise missiles, according to one official, up to 100 cruise missiles being readied. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε, λέει το Ισραήλ, την ώρα που η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή. Iran will bear the consequences for choosing to escalate the situation any further. Οι εχθροί του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων του σιωνιστικού καθεστώτος και των Ηνωμένων Πολιτειών, φοβούνται την εκδίκηση που υποσχέθηκε η Τεχεράνη. Μέσα στο τεταμένο κλίμα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι μέλη των ειδικών δυνάμεων κατέλαβαν φορτηγό πλοίο Ισραηλινών συμφερόντων που έπλεε με σημαία Πορτογαλίας και το καθέλκυσαν σε ιρανικά χωρικά ύδατα. Το ρεσάλτο έγινε στο στενό του Ορμούζ, ανοιχτά των Ιρανικών ακτών, κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Ομάν. The key point about this is, although that it is a commercial vessel flagged in Portugal, it has a head, the company that actually owns it has a headquarters in London, and the ultimate owners are is a very wealthy Israeli businessman. Το Ισραήλ κατηγόρησε το Ιράν για πειρατεία και απείλησε με κυρώσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ναυτιλιακής εταιρείας, στο πλοίο βρίσκονται 25 μέλη πληρώματος. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον ανταποκριτή μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πέτρο Κασφίκη. Πέτρο, όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνί και θέλω να μας πεις ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες, κατά πόσο έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση πια για μια πολεμική σύραξη ή αν ακόμα υπάρχουν περιθώρια αποκλιμάκωσης. Ναι, Καταρίνα, να ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς όπως πληροφορηθήκαμε, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έρχεται σπεσμένα πίσω στο Λευκό Οίκο από την οικία του στο Ντέλαγουερ για μια εξέλιξη που, όπως πληροφορούμαστε, έχει να κάνει με το θέμα της Μέσης Ανατολής. Από εκεί πέρα, στη Ουάσιγκτον έχουν προετοιμαστεί για τα χειρότερα, αλλά συγχρόνως συνεχίζουν να ελπίζουν και για το καλύτερο σενάριο, το οποίο είναι ένα χτύπημα από το Ιράν, που δεν θα είναι τόσο ισχυρό ώστε να πυροδοτήσει μια απάντηση από την πλευρά του Ισραήλ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, όμως, οι Αμερικανικές υπηρεσίες δεν είναι αισιόδοξες, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι ακριβώς το Ιράν έχει ξεκινήσει να μετακινεί και πυράβλους κρούζ και ντρόουν, όπως εκτιμούν ένα τέτοιο χτύπημα. Είναι αρκετό για να ανοίξει την πόρτα του φρενοκομείου σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή σαν τη Μέση Ανατολή. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είδαμε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να στέλνει ένα αυστηρό μήνυμα στην Τεχεράνη, ξεκαθαρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταθούν πλήρως δίπλα στο πλευρό του Ισραήλ. Και να μείνουμε, Πέτρο, σε αυτήν ακριβώς τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Αμερική στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ. Σημαίνει και αμερικανική εμπλοκή σε ενδεχόμενη πολεμική σύραξη? Η φράση που χρησιμοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόλυτα αφοσιωμένες στην άμυνα του Ισραήλ. Σε αυτή τη φάση είναι πολύ πρόωρο να μιλήσουμε για κάποια άμεση στρατιωτική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών ή και για χτυπήματα ακόμα εναντίον του Ιράν. Αυτό που μάλλον ήθελε να πει ο Τζο Μπάιντεν είναι ότι ο Αμερικανός στρατός είναι έτοιμος, βρίσκεται σε γρήγορση για να αποκρούσει χτυπήματα που ενδεχομένως θα γίνουν εναντίον του Ισραήλ. Γι' αυτό το λόγο η Ουάσιγκτον αποφάσισε να στείλει και ένα αεροπλανοφόρο στην περιοχή και να ενισχύσει με νέα μέσα τις στρατιωτικές βάσεις στη Συρία και στο Ιράκ,
προκειμένου ακριβώς να συμβάλλει στην άμυνα του Ισραήλ. Πέτρος Κασφίγης, ζωντανά από την Ουάσιγκτον, να τον ευχαριστήσουμε πολύ.